Σε ποιο βαθμό μα αφορά η άτακτη ζωή δύο μελών τη βασιλική οικογένεια τη Μεγάλη Βρετανία, πόσο βλάστημη είναι η σειρά του Netflix Harry and Meghan για την Βρετανία και το θεσμό τη βασιλεία, πρόκειται για reality ή για σύγχρονη σαπουνόπερα. Είμαι ο Χρήτσο Παρίδη και σήμερα θα μιλήσουμε με τη δημοσιογράφο τη Life for Europe για την πολυδιαφημισμένη σειρά του Netflix Harry και Meghan. Yanami Hante, can an episode this <laughs> podcast is life of the review of Clucisman so Spotify stable just a Google Podcast. life It's really hard to look back on it now and go, what on earth happened? You hear that? That is the sound of hearts breaking all around the world. She's becoming a royal rock star. Everything changed. There's a hierarchy of the family. You know, there's leaking, but there's also planting of stories. There was a war against Megan to suit other people's agendas. It's about hatred. It's about race. It's a dirty game. <laughs> <laughs> Όλοι μιλάνε για αυτού, όλοι έχουν κάτι να πούνε, σχολιάζουν, κορυφαία έντυπα παγκοσμίω ασχολούνται μαζί του. Μια σειρά που για κάποιου είναι σαπουνόπερα, για άλλου είναι ένα reality, για άλλου είναι κουτσομπολιό και μάλιστα κίτρινο τύπου. Για μια μερίδα, βέβαια, τη Μεγάλη Βρετανία, του Ηνωμένου Βασιλείου, να το πούμε έτσι, είναι μια σοβαρή στιγμή που προβληματίζει ιδιαίτερα για το μέλλον της Βασιλείας σε αυτή τη χώρα. Είδαμε και οι δυο, την, τα έξι επεισόδια της mm -hmm. σειράς του Netflix, και με έναν τρόπο τα χαρήκαμε. Αλλά ναι. ας καθίσουμε λοιπόν... Τα χαρήκαμε πολύ. Ναι. Και χαρά ήταν. Εν εξαιρετικά ε, σκηνοθετημένα ναι, ναι, ναι. και καλοφιαχμένα. Βέβαια, σε αυτή τη φάση αυτό που βλέπουμε είναι τη, η ζωή δύο ε, ευνοούμενων αυτού του κόσμου. Έτσι, ένα ζευγάρι ναι. πλούσιο και διάσημο. <ΣΟΥ> Όμω αυτό δεν έχει ενδιαφέρον όταν βλέπουμε τέτοιε σειρέ ντοκού, ξέρει, reality. Πλούσιου κα... και διάσημου βλέπουμε. Δεν δε κα... βλέπουμε άσιμου άστεγου του LA ή κάποιους, ας πούμε, που μένουν στις εργατικές πολυκατοικίες του Νότιγχαμ. Ε, καλά, ε... Αυτή η καποιου α πουμε που μενουν σε εργατικε πολυκατοικιε του νοτιγχαμ αυτη η ζωη των πλουσίων, ναι. των διασύμων και αν νιώθουν σαν εμάς, γιατί αυτό είναι το τυρί που πετάει πάντοτε μία σειρά. Είναι σαν και εμά. Οι... Εμεί του μοιάζουμε οι κανονικοί άνθρωποι. Εμεί που κάθομαι στον καναπέ και τρώμε κρακεράκια και βλέπουμε αυτού να ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη γη. Δεν μοιάζουμε καθόλου. Μοιάζουμε. Πιστεύω συναισθηματικά μοιάζουμε. Δηλαδή, ναι. όλοι οι άνθρωποι ε, αισθάνονται ερωτευμένοι, αισθάνονται θυμό, ζήλια, απόγνωση. Δηλαδή τα αισθήματα των ανθρώπων μοιάζουν. Εκδηλώνονται πολύ διαφορετικά. Αυτή είναι μέσα σε πρωτόκολλα που δεν γνωρίζουμε. Εμείς? Ε, καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχά αυτή η ιστορία. Αλλά με ρώτησε αν μοιάζουν. Ναι. Συστηματικά πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι μοιάζουν. Καταρχά αυτή η ιστορία αυτών των δύο ανθρώπων πραγματικά ενσαρκώνει το αιώνιο παραμύθι. Δηλαδή, και έχει το, μεγάλο ενδιαφέρον. Το, 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 δηλαδή ο πρίνγκιπα του παραμυθιού. Και η χορεύτρια. Και η, η... ηθοποιό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή διεθνώ. Δηλαδή, Συνήθω ξέρει κάτι, είναι λίγο αστείο αυτό που θα πω τώρα μόλι μου ήρθε αυτό το παραμύθι του Σάρκο στην Ελλάδα η που Βουγιουκλάκη και ο τέο ε, βασιλιά Κωνσταντίνο. Ναι, αλλά αυτό έμεινε πολύ κρυφό. Ε, πώς κρυφό, ήταν τεράστιο κουτσομπολιό τη εποχή. Ήταν που... ένα κρυφό κουτσομπολιό. Δεν δημοσιεύθηκε πουθενά αυτό το ειδήλιο. Αλήθεια. Αλήθεια. Δηλαδή το καιρό που γινόταν δεν. Ούτε λέξη. Μα του βλέπαμε, τους έβλεπε μάλλον. Δεν έχει σημασία. Φωτογραφίε, αγγλικέ. Αυτό αγυρίσματα. δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Δεν ήταν ένα επίσημο ειδήλιο. Μόνο ω επίσημο. Δηλαδή θα ο τύπο δεν δώσει... ασχολιόταν εκείνα τα χρόνια. Όχι. Φοβόντουσαν κιόλα. Επίση μην ξεχνάμε ότι το σύνολο του τύπου ήταν φιλοβασιλικό. Οι εφημερίδε που βγαίνανε εκείνη την εποχή. Οι περισσότερε ήταν φιλοβασιλικέ. Όχι. Αυτό ήταν πάντοτε έμεινε στο επίπεδο της παραφιλολογία και του μυστικού. Ενδιαφέρον, δεν το ήξερα. Ήξε. Νόμιζα ότι υπήρξε μεγάλη ένταση και τα χρόνια που συνέβη. Ωστόσο ήθελα να πω ότι το παραμύθι του πρίγκιπα ε, κατά κάποιο τρόπο είναι βασικό ε, ingredient κάθε μεγάλη επιτυχία διεθνώ. Λοιπόν, μετά τη Βουγιουκλάκη στην ελληνική τηλεόραση, ξέρει ποια ταινία που στακτά διαστήματα. The pretty oh, το yeah. pretty woman. Το pretty woman, τον Richard Gere και την uh, Julia, Julia Roberts. Roberts. Είναι κατ' ουσίαν το ίδιο πράγμα. Yeah. Μια πολύ ταπεινή γυναίκα, μάλιστα. πόρνε. <laughs> sex worker, που λέμε σήμερα. Yeah, sex worker, yeah. ναι. Συναντάει ένα πρίγκιπα του πλούτου, της κλειδί και της επιτυχίας της οικονομική. Αυτή η ιστορία του πλούσιου και της φτωχιά κοπέλας δεν είναι. Ακόμα και τώρα, αν δει ταινίε παιδικέ, αυτέ τι σειρέ Μπάρμπι, πριγκίπισε και αυτά, τέτοιε ιστορίε είναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον Χάρι. Τον τον H, όπω τον λέει. Αχα. Η Μέγαν Μάρκελ. Να ενσαρκώνουν στην πραγματική ζωή αυτό το παραμύθι. Mm. Να γίνονται ένα διαπλανητικό reality. Mm -hmm. Εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι σαπουνόπερο εγώ πάλι έχω την αίσθηση ότι οι πανέξυπνοι παράγοντε παράγοντες του Netflix το είδανε σαν μια καταπληκτική επιλογή για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή πάντα διεθνώς το Hollywood και όχι μόνο το Hollywood όπου μπορούσε να γίνει η παραγωγή ανάλογη έβγαζε λίγο πριν τα Χριστούγεννα ένα ωραία, μια ωραία κομμεντή, ένα ρομάντσο και με χιούμορ και με δράμα και συνήθως με happy end. Εδώ πέρα πια, στην εποχή των social media, του, έχουμε ένα Instagram, αληθινό πριγκυπικό ζευγάρι. Του, του Twitter, του, του Facebook yeah. έχουμε μια... Δηλαδή το γεγονός ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι κατά τα λεγόμενά τους συναντήθηκαν πού παρακαλώ στο Στην στο, Instagram. Α, στο Instagram. Όχι. Α, στο Instagram, ναι, ναι. Δηλαδή γνωρίστηκαν χάρη σε φωτογραφίες που είδε η, ο Χάρη της Μέγκαν μέσω του Instagram μιας φίλης του. Ε, δεν θα είναι πιο α, σύγχρονο. σύγχρονο. Mm -hmm. Και φαντάζομαι ότι είναι αλήθεια. <Τι <Τι> θέλω να πιστεύω. Και τι να πούνε ψέματα γι' αυτό. Μέγαν και over Instagram. Και I was like who is that Μέγαν Markle and ο Harry just revealed they met on Instagram. <Τι> από εκεί και πέρα, ο Χάρι ήταν ένα ευνοούμενο από κάθε άποψη μέλο τη Βασιλική οικογένεια, διότι είχε τη μεγάλη ευκολία. Να μην είναι απόλυτα δεσμευμένος από το παλάτι Δεν εννοώ. Mm -hmm. είναι πέμπτος νομίζω στην Τώρα πέμπτος στη, Α τώρα είναι πέμπτος Γιατί πριν τι ήταν Έκτος okay. Ζούσε η βασίλισσα Σωστά. Δηλαδή είναι η βασίλισσα, ο Κάρολος Ο Βίλιαμ, τα παιδιά του τα τρία Και μετά ο Χάρη Λοιπόν, Τα ή... διάβασα για να έρθει. Ναι, 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 Ευχαριστώ. είσαι καλά μελετημένη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είχε λοιπόν <laughs> ε, μια σειρά διαδοχή που δεν τον απειλούσε <laughs> με τον θρόνο και μπορούσε. Ε, να κάνει μια επιλογή. Να κάνει μια ζωή όπω την ήθελε. Αλλά μην ξεχνάμε στην... ότι ένα παππού Το έκανε μια άλλη επιλογή και ο θεσμός δεν έπαθε τίποτα. Δηλαδή παρετήθηκε από βασιλέα. Ναι, ναι, το μεγάλο ο σκάνδαλο. Ο ω ναι, ναι, ναι. Σκάνδαλο ξεσκάνδαλο η βασιλεία. Δεν υπέστη κανένα τραύμα. Δεν τραυματίστηκε. Οπότε αυτό απαντά κάπω σε αυτό που Τραυματίστηκε η ζωή εκείνου όμω. Έτσι, δηλαδή πέρασε. Δεν θα εξετάσουμε αυτό. Σου μιλάω για το θεσμό. Επειδή λένε ότι α πούμε το μεξιτ, όπω το αποκαλούν, τραυματίζει το θεσμό. Σαν χλαμάρε. Αυτό ο θεσμό δεν τραυματίζεται εύκολα. Εδώ δηλαδή άντεξε από το μεγάλο τραύμα του θανάτου της Νταϊάννα και το σκάνδαλο πριν από αυτό. Εδώ άντεξε από το να παρετηθεί ένας βασιλιάς. Αυτό δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε τώρα βίω ένα νέο ζευγαράκι με μια κοπέλα που δεν την πολύ θέλουν που φεύγει. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό με το θεσμό, ότι απειλεί το θεσμό. Απλώς... Τους αρέσει να ελέγχουν την πληροφορία όπως σε αυτό το ντοκιμαντέρ ή το reality, γιατί νομίζω reality είναι, δηλαδή όλους τους όρους του reality έχει, ε, θέλουν και αυτοί να ελέγξουν την πληροφορία και την ιστορία τους. Και έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Και όπως βλέπουμε αυτό έχει και αποτέλεσμα. Δηλαδή έχει ξεσηκωθεί θύελα. Θύελα έχουμε διαβάσει αδιανόητα πράγματα. Έχουν ασχοληθεί οι πάντες από τους μεγαλύτερους πολέμιους της βασιλείας γενικά σαν θεσμού του στέματος του Βρετανικού ε, και βέβαια οι σφοδρότερες επιθέσεις ήταν από τους πολέμιους, από τους εχθρούς της Μέγαν. Που αυτά τα πράγματα που γράφονται είναι. Ναι, εντάξει, η, είναι σοκαριστικά. Ιδιαίτερα αυτό του Τζέρεμι Κάρλσον. Αυτό είναι κάτι το εξωφρενικό. Δηλαδή, λε πώ του επιτρέπεται, Ποιο τον πληρώνει, Για ποιο άλλο πρόσωπο στη γη θα μπορούσε να γράψει. Τη συχαίνομαι με όλη τη δύναμη των κιτάρων μου, ξέρω και θα ήθελα να κυκλοφορεί στου δρόμου γυμνή και να τι πετάνε περιτόματα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτά. Είναι Αυτό είναι εξωφρενικό. Αυτό ο, ο άνθρωπο είναι στο payroll του παλατιού. Ακριβώ. Το ένα... οποίο παλάτι, α ναι. πούμε, κανονικά πρέπει να του πει shut up. Τελείωσέ το. Δηλαδή, μέχρι σε ένα σημείο φτάνουν αυτά. Και του είπε shut η κόρη του. Ναι, ναι. 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 Και ε, πρόσθεσε ότι έτσι Α. σκέφτονται όλοι τη δικιά μου γενιά. Όχι, όχι. Αυτά είναι σαν χλαμάρε και αυτά είναι τα ζητήματα που δημιουργεί ο τύπο. Γιατί νομίζω σε αυτό το ντοκιμαντέρ, πέρα από την ερωτική ιστορία, αυτό που μπορούμε να διαβάσουμε είναι η σχέση του παλατιού με τον τύπο. Πώ είχε αλλάξει εντωμεταξύ με, λίγο πριν τη γέννηση αυτών των παιδιών του Βίλιαμ και του Χάρη η δημοσιογραφία στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή όταν είχε πάει πια στα μέσα της δεκαετίας του 90 ο Μέρντοχ και είχε κάνει τα ταμπλόιτς και πως αυτά επηρεάζουν όχι την ζωή των Βρετανών την καθημερινότητά τους επηρεάζουν την πληροφορία επηρεάζουν την πληροφορία παγκοσμίως γιατί ακόμα και εμείς εδώ στην Ελλάδα daily mail διαβάζουμε. Οπότε ό,τι γράψει αυτός για το παλάτι, αυτό αναπαράγουμε. Εμείς δεν τους ξέρουμε αυτούς, είμαστε ας πούμε πολύ μακριά. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει αντίλογος, δηλαδή δεν φτάνει σε εμά κάτι άλλο. Δηλαδή... Όχι, δεν φτάνει τίποτα, δηλαδή... εκτός αν το ψάξουμε. Προφανώς αν το ψάξουμε θα mm. το βρούμε. Αλλά δεν φτάνει κάτι, οπότε φτάνει αυτό που είναι πολύ στοχευμένο. Δηλαδή λες τώρα ας πούμε, λένε εγώ έβλεπα όταν πέθανε η Βασίλισσα Ελισάβετ, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Οι άνθρωποι, π, δεν, δεν, δεν ξέρω, δεν θα εξετάσω τι αισθήματα τρέφεις για ένα θεσμό ή για τη Βασιλεία. Που είχαν όλη την Ελισάβετ και γράφανε, ξέρεις, R.I.P. Ξέ, και έλεγα πλάκα κάνετε. Τι! ρίπ στη Βασίλισσα ή είχαν φωτογραφίες από την κηδεία και έγραφαν η Σόφη ε, για μια ξέρω εγώ γυναίκα ενός πρι... και έλεγα τι δηλαδή αυτή η τύπη εδώ εκτός από τον Ζαμπούνι και κάτι άλλο δεν φιλοβασιλική είναι άνθρωποι όμως που παρακολουθούν αυτό το πράγμα σαν το παραμύθι της ταχτομπούτας. Με τον ίδιο τρόπο προφανώς που στις εικόνες ή στα επίκαιη, δεν ξέρω ποια ήταν τα περιοδικά της εποχής, παρακολουθούσαν τη ζωή της Γκρέι Kelly Όμως εκεί τότε ο τύπος σταμάταγε έξω από τις κλειστές πόρτες. Τώρα ο τύπος πηδάει τις μάντρες και ανοίγει τους κουπδοντενεκέδες.

But I wasn't being thrown to the wolves. I was being fed to the wolves. They were actively recruiting people to disseminate disinformation. Yeah, kom imen, če mi jek prospoj to to se showbiz, pladi Meghan Markle, če mi jek. Exactly. Ali ne ni dan eviáci mi v Great Britainia, če imenovacilio. Ε, όπως ήταν η Γκρέι Σκέλι που το Χόλιγουντ ήταν ένα και ένα. Ναι, αλλά μιλάς για μυθικές εποχές. Ακριβώς. Που η, η Στάρ εποχή... ήταν Απλήσιες, ήταν απρόσιτη. Ναι. Εδώ έχει να κάνει με την εποχή μας. Λοιπόν, αυτό το ρομάντζο είναι τόσο αμερικάνικο όσο δεν πάει. Ναι, ναι. Γιατί δηλαδή είναι δύο... Πλουσιόπεδα που υπό άλλε συνθήκε θα κυκλοφορούσαν στο Μαντχάταν και θα περνούσαν το καλοκαίρι του στην α, Νότια Ευρώπη. Ναι, δεν είναι τόσο πλούσια αυτή. Όχι, αλλά ζούσε την ελευθερία μια Αμερικανίδα τη ηλικία τη. Ακριβώ αυτό Έτσι. θέλω να σου πω υποχρεώσω. Δεν ιδέες... είναι πλούσια. Είναι Αμερικάν. Και επίση δεν είναι και φτωχή. Όχι. Ήταν μια επαγγελματία ηθοποιό. Όχι. Δεν είναι σύριον. πλούσια. Είναι μια μεσαία Αμερικανίδα ηθοποιό. Αλλά ζούσε σαν Αμερικανίδα. Ακριβώ. Ήταν ένα ελεύθερο άνθρωπο, ο οποίος μπορούσε και να μιλήσει ελεύθερα. Είδε τι λέει. Έκανε εντύπωση αυτό. Ότι μέχρι να φτάσει ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ας πούμε, να γίνουν όλα αυτά, δεν ξέρω τι, αναγγελία, γνωριμία, αυτά δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι είναι μια έγχρωμη γυναίκα να χαρακτηρίσει τον εαυτό τη έτσι. Επειδή μεγάλωσε κοινότητε μικτές μηγάδων, μαύρων, δηλαδή δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Ε, καλά δεν μπορεί να μην είχε ζήσει ρατσισμό στην Αμερική. Μπορεί και όχι. Ε, βέβαια, όχι γιατί ζούσε η μητέρα τη. Ε. Όπω λέει κάποια στιγμή, πηγαίνανε στο σούπερ μάρκετ όταν ήταν παιδάκι. Και, ρω... και, ρωτούσα τη μητέρα τη αν είναι η κάποιου σπιτιού ναι. και ποια είναι η μαμά. Και έπρεπε να αποδείξει κάθε φορά να... η μητέρα τη, η οποία είναι μια πολύ γλυκιά γυναίκα. Ή νομίζω ότι το παίζει και αυτή κάπω. Κοίταξε, αν το παίζει, το παίζει πολύ καλά. Αν δεν το παίζει, βέβαια, όλοι είναι τοποθετημένοι κάπω, ντυμένοι κάπω, καθισμένοι κάπω. Αλλά δεν είναι μια αμόρφωτη, ας πούμε, χιδέα γυναίκα. Είναι ένας άνθρωπος επίσης Μιλάει πολύ καλά τη γλώσσα. Είναι πολύ διαλεγμένο αυτό που λέει και πολύ συγκρατημένο. Γενικώ όλοι μιλάνε πολύ ωραία σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Mm -hmm. Η γλώσσα είναι πολύ προσεκτική. Και οι φίλε τη Μέγαν Μάρκλ. Αυτή η ηθοποιό, η Σπένσερ είναι ηθοποιό και αυτή. Μα, μα, μα είναι άνθρωποι τη σύγχρονη τη Αμερική του σήμερα. Άνθρωποι προοδευτικοί που έχουν να πούνε, είναι ακτιβιστέ σε διάφορα θέματα. Ναι. Ε, είναι αυτό που είναι, α το πούμε σε εισαγωγικά, και είναι η και καλή Αμερική. είναι το το trend. Μην το κατηγόρησα. είναι το trend. Ακριβώς. Και λίγη φιλάνθρωπια και λίγο ακτιβισμός. Εν πάση περιπτώσει, οι γνωστοί άνθρωποι, αν μπορούν να τα κάνουν αυτά και να ακούγεται τη φωνή του, ας τα κάνουν. Ε, ε, Επίση, εδώ να προσθέσουμε, μια και αναφέραμε το θέμα του ρατσισμού, ότι ο Χάρη βρέθηκε πολύ νωρί στην Αφρική. Από ό,τι λέει στον ντοκιμαντέρ, εδώ και χρόνια, για πολύ καιρό πριν συναντήσει τη Περνούσε τα καλοκαίρι του στην Ποτσουάνα. Uh -huh. ε, είχε φιλίε και με τον πρίγκιπα τη mm -hmm. Ποτσουάνα. Οπότε θέλω να πω και αυτονούη σχέση με την α, μαύρη φιλή. Νομίζω Μπο... όχι, δεν είναι αυτό. Ήθελε να είναι μακριά. Βεβαίω. Αλλά θέλω να, να, να πω μακριά. δεν είχε θέματα α, ρατσισμού. Ήτανε... Α, mm. ah, όχι, όχι. Υπήρχε μια προδιάθεση α το πούμε. Κοίταξε, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί είναι μερικά πλάνα που δείχνει την Μέγαν. Ε, με τα κατσαρά τη μαλλιά μαζεμένα. Με... Όταν είναι νεότερο κορίτσι, εννοείς. Όχι. Τώρα, τώρα στο σπίτι έχει κάτι πλάνα που μιλάει στο τηλέφωνο. που τα μαλλιά τη δεν έχουν κάνει μπιστολάκι. Και να... Που φαίνεται, α πούμε, ότι το κορίτσι είναι σκούρο με κατσαρά μαλλιά. Που δεν το καταλαβαίνει αυτό όταν βλέπει αυτέ τι φωτογραφίε τη. Υπάρχει αυτός ο Βρετανός που είναι μισός μαύρος που παρεμβάλλεται και σχολιάζει, δεν θυμάμαι. Ακριβώς. Το όνομά του ποιος είναι κατσαράτα τα μαλλιά ναι, του. Ναι. Από ό,τι φάνηκε η, η, το πολύ μικρό ποσοστό α, Αφροβρετανών ένιωσε μεγάλη περηφάνεια ότι αποκτά... Δεν είναι μικρό το ποσοστό των δεν Αφροβρετανών. Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο χρήστο. Δηλαδή... Επίση θέλω δεν να σου τι... πω ότι η πλειοψηφία των κατοίκων τη κοινοπολιτεία είναι έγχρωμη. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά Ενώμη και το Λονδίνο, τους... όχι. Το Λονδίνο ειδικά. Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω και έτσι δεν θα το πω με βεβαιότητα στατιστική, αριθμητική. Είναι πάρα πολύ μαύρη και ηλικιωμένη. Δεν είναι όμω ζουν... τα ποσοστά της, ε, των ΗΠΑ. Ε, είναι κάτι πολύ μικρότερο. Αυτή, λοιπόν, είναι όμως η, όμως πολύ, κοινότητα... δεν είναι minority. Κοινότητα... Είναι πολύ μικρέ κοινότητε, ίσω όπω λε, αλλά είναι πολύ ισχυρέ. Και οι ε, κοινότητε των έγχρωμων γενικώ είναι πολύ μεγάλε στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι λόγω μεταναστευτικού ε, Φυσικά. Ε, ε, Φυσικά. Φυσικά. Αλλά, ε... Όχι πολύ λόγω μεταναστευτικού, Ανήκαν, ήταν μέλη τη κοινοπολιτεία. Μα, μα ναι, 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 μα νόμιμη η ναι, ναι. μετανάστευση ναι, ναι, εννοώ από τι uh, χώρε τη ναι. μέλη τη uh, κοινοπολιτείας. Αλλά και από άλλο. Σκέψη του. Οι Πακιστάνοι που είναι στο Λονδίνο δεν υπάρχουν σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ε, τώρα μια έχουν παράδειγμα. και Ινδό Πρωθυπουργό, έτσι. Οι Ινδοί που είναι στο Λονδίνο δεν υπάρχουν. Εντάξει, άσε την Αμερική. Η Αμερική είναι μια άλλη ήπειρο. Μιλάμε τώρα για. Ναι, αλλά στην περίπτωση του χάρη και Μέγκαν δεν μπορούμε να ξεχνάμε την Αμερική. Δηλαδή η Μέγκ είναι τόσο Αμερικανίδα, το είπα και πριν βέβαια αυτό, που με έναν τρόπο θα έδινε αν έμενε στο παλάτι μια άλλη διάσταση. Δεν τη θέλει νομίζω το παλάτι. Το παλάτι δεν τη θέλει. Δεν τη χρειάζεται. Τώρα αυτό που από το καταλαβαίνω θίγεται σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ότι το παιχνίδι παίχτηκε τη στιγμή που το Uh, when someone who's marrying in, who should be a supporting a supporting act is then stealing the limelight or is doing the job better than the person who's born to do this, that upsets people. It shifts the balance because you've been led to believe that the only way that your charities can succeed and the only way that your reputation can be grown or improved is if you're on the front page front pages of those newspapers. <laughs> 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 Αυτό το διέρευσαν προφανώς τα γραφεία δημοσίων σχέσεων, τα οποία κατηγορούνται πολύ. Και, εκεί που, κατη... και αυτό που κατηγορεί το Και νεύγος... κέρδισε και το δικαστήριο. Σωστά. Η... είναι η πρώτη φορά νομίζω Μα, που... Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που μέλος ας πούμε, της βασιλικής οικογένειας ναι, σωστά. πηγαίνει κάποιον στα δικαστήρια και το κερδίζει. Και, και, δεν ζήτησε καν συγγνώμη η εφημερίδα έτσι. Όχι. Ναι. Για Α... να καταλάβεις Πόση δύναμη έχουν και πόση κάλυψη έχουν το παλάτι. Όσο και αν είσαι εναντίον του Χάρη της τη Μέγαν, ενώ μάλλον γενικότερα για αυτή την ιστορία και το φαινόμενο που το περιβάλλει, ε, δεν μπορεί παρά να παραδεχτείς ότι είναι εξωφρενική η, η παρουσία του σκανδαλωθρικού τύπου. Βέβαια. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά. Είναι αυτοί που σκότωσαν την Ακριβώς, Ακριβώ. Οπότε ναι, μεν... Μα το λέει ο αδερφό τη, θυμάσαι, γιατί την αναπαράγει αυτή την δήλωση στο ντοκιμαντέρ που είναι ο αδερφό τη Νταϊάννα, που λέει ότι. Όσο είναι... για εσά έχετε τα χέρια σα βαμμένα. Στα... Μα είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Και του βλέπει το δι... και αυτού του καταδιώκουν σε κάτι ψεύτικο. Ακριβώ. Και το αυτό. δικαίωμά του να παραλύσουν τη ζωή του με την Ταϊάννα, όσο κι αν πολλοί του το αφαιρούν, ειδικά ο, Χά, ο Χάρη Νομίζω, νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει. Είναι παιδί τη. Δηλαδή δείχνει, είδε αυτά που δείχνει όταν ο Χάρη είναι μικρό και είναι τόσο εκτεθειμένα σε αυτή τη δημοσιότητα. Ε, είναι, σε θυμώνουν, ξέρεις, εκεί που το βλέπεις, λες πώς έχουν ζήσει, δεν έχουν μια σταγόνα, μια στάλα φυσιολογική ζωή. Μα νομίζω ότι το λένε τα λαϊκά Επίσης, ε, ότι έχουμε κάθε δικαίωμα εφόσον σας πληρώνουμε. Σας πληρώνουμε και έχουμε δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση. Να έχουμε ναι. πρόσβαση αυτό σε είναι κάθε το ιδιωτική στιγμή. Ναι. Κοίταξε, είδες Χρήστο που σου είπα ότι Είδε αυτό το τρίτο παιδί των, της, του Βίλιαμ και τη Κέιτ Μίτλετον που ήταν πολύ ζωηρό σε κάτι αυτό που έκανε γκριμάτσες. Αυτό το παιδί θέλω να σου πω αποσύρθηκε στην ουσία από τις επόμενες ξέρεις τα βλέπεις τα περιοδικά δηλαδή το απέσυραν επειδή ξέρεις στρεφόντουσαν τα φωτά της Επάνω του, τι σκανταλιέ. Ε, εντάξει, και από την άλλη δεν θέλει ένα παιδί να είναι εκτεθειμένο. Δηλαδή, σωστά. Τα παιδιά του είναι τόσο εκτεθειμένα από την πρώτη μέρα Έχεις που γεννιούνται. Δεν α, τα έχουν α, προστατεύσει ποτέ, α, αλλά γιατί σεισ... και αυτά τα μικρά ναι. παιδιά πληρώνει ο λαό για να τα βλέπει. Ναι, αλλά σε επίσημε εκδηλώσει. Δεν χρειάζεται να μπαίνει η κάμερα στα κάθετη... παιδιά. Και στην καθημερινή του ζωή, είναι έξω από την καθημερινή του ζωή. είναι ανήλικα παιδιά. Και δεν ισχύει αυτό. Τέλος πάντων. Νόμιμα. Χρήστο, δεν ισχύει αυτό. Ναι, αλλά... Οι κάμερε ε... ακολουθούν Μα... τα παιδιά παντού και για αυτά. Μα τα... διεθνώ τα παιδιά προστατεύονται. Άθε... Μπαίνει... Ναι, αλλά δεν Μπαίνει ισχύει. το, το φίλτρο. Ε, Χρήστο μου, δηλαδή... ή... δεν ισχύουν οι νόμοι για αυτά τα παιδιά όπω για τα υπόλοιπα. Ε, άρα έχουν δίκιο ο Χάρη και η Μέγκεν. Φυσικά. Δεν προστατεύονται καθόλου. Λοιπόν. Δεν βλέπεις Πρώτη μέρα, πάτησε. George, Prince, School. Από εδώ και πέρα, του κατηγορούν βέβαια ότι εκμεταλλεύονται την ιστορία του να πουλήσουν στο Netflix, να βγάλουν Σε λεφτά. Στον... δεν είναι η πρώτη. Δεν... Όλοι εκμεταλλεύονται την ιστορία του για να βγάλουν χρήματα. Και εφόσον η ιστορία του έχει ενδιαφέρον, γιατί να μην το κάνουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, ξαφνικά α πούμε, γίνουμε ζητήματα ηθικής σε δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν μας την έχουν πουλήσει αυτή την ηθική. Δεν μας έχουν πει ότι εμείς είμαστε και εμείς θέλουμε έτσι, εμείς θέλουμε... Όχι. Θέλουμε να πούμε την ιστορία μας, ορίστε, πέστε την και θα δούμε ήδη. Όπως είδες, την είπαν μια χαρά, όπως φαίνεται, Ανήγγυλαν τα καινούργια τους ντοκιμαντέρ. Ναι, συνεργαστούν μια... με το Netflix Α, σε μια σειρά κορτρέτων. Έχουν κάνει ε, μια φοβερή του... συμφωνία ναι. εκατομμυρίων με το Netflix γιατί πώς αλλιώς θα ζήσουμε. Δεν είναι οι πρώτοι που πουλάνε την ιστορία τους. σκέψω ότι αυτοί οι δημοσιογράφοι όλοι οι πρώην εραστέ της Νταϊάννα, οι βιογράφοι της Νταϊάννα. Πώς, οι άνθρωποι έχουν πλουτίσει γράφοντας ιστορίες άλλων για το παλάτι. Εδώ να πούμε ότι ο θεσμός, όσο κι αν μας φαίνεται κάτι το ξένο και το αλόκοτο εμάς, για την Αγγλία, για τη Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, Αχά. είναι μια, όχι απλώς η ιστορία τους, είναι κεφάλαιο, τα, ό... τα, όσια. Άλλο, ναι, ναι. Είναι το, ένα τους. Ναι, είναι το γερά και όσια μια λαού, μια κοινωνία. που πάει πίσω πραγματικά πολλού αιώνε ναι, Α πούμε τώρα, βλέπω στο δηλαδή, Instagram. Δηλαδή είναι. Την δηλαδή, ανακοίνωση ναι, τη Royal Family ναι, οποία... είναι τα καινούργια χαρτονομίσματα που έχουν τον Κάρολ. Ε, αυτή είναι μία business. Που λέγεται Ρόγιαλφάμι, έχει αυτά τα σκεπτικά. Αλλά δεν είναι μονάχα μπίσνα της βασιλικής οικογένεια, είναι μια χώρα ολόκληρη. Βγαίνουν δισεκατομμύρια από τουρίστες και όχι μόνο. Το Μπάκινγχαμ, τα χιλιάδε μοραμπίλια. Η ζωή των ανθρώπων αυτών. Και πόσο πουλάνε ένα κύκλο ανθρώπων, οι Ένα κύκλο ανθρώπων που ζουν. Εκατοντάδε δημοσιογράφοι, μπορεί να λέω και μικρό αριθμό, ζουν από αυτό που λέγεται βασιλικό ρεπορτάζ. Τι γίνεται, τι αυτό. Σκέψει πόσοι μόνο. Είναι ένα μεγάλο κύκλο χρημάτων. I had to do everything I could to protect my family. When the stakes were this high, doesn't it make more sense to hear our story from us? Nitelli, if we want to be a little human, these people are really trapped, are Δηλαδή θέλουν, δεν θέλουν. Και αυτοί αποφάσισαν να φύγουν από αυτή την παγίδα. Αλλά βέβαια... Αυτοί αποφάσισαν να φύγουν. Αλλά βέβαια θα εκμεταλλευτούν μέχρι τέλου, όλο αυτό που ζήσαν και κάτι, ζουν. Το βρίσκεις παράλογο τον 21ο αιώνα να εκμεταλλεύεται, να μη, να εκμεταλλεύεται κάποιος στην ιστορία του. Mm. Γιατί το κάνουν όλοι, Χρήστο. Το κάνουν φιλόσοφοι, το κάνουν διανοούμενοι, το κάνουν. Ανθιποστάρ, Σταρ. Υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. το κάνουν και απλοί άνθρωποι. Ναι. Σκοτώνονται να μπουν στα α, reality. ναι. Το κάνουν οι άνθρωποι. Πουλάνε την ιστορία του, πουλάνε την ασθένειά του. Ε, κοίταξε γύρω σου, κοίταξε, α πούμε, τα social. Πουλάνε την, α... την ιστορία του. Αβέρτα την πουλάνε. σω εν τέλει και ο καθένα δεν είναι από μας, reality έτσι. αυτό. Πουλάνε την ασθένειά του προβάλλουν την ασθένειά τους. Ε, ξέρεις, όλοι λένε θέλουμε να σας πούμε τη δική μας πλευρά υποτίθεται να βοηθήσουν άλλους. Στην ουσία θέλουν να πούν την ιστορία τους γιατί αυτό είναι κάτι ανακουφιστικό. Και τους κάνει γνωστού. Αν, αν μα ρωτήσει κάποιο να καθίσει και να δει τα έξι επεισόδια του Netflix, Harry and Meghan, τι θα έπρεπε να του πει μου. Εγώ θα του έλεγα ξεκίνα, όσο σε πάρει. Μπορεί να βαρέθει να το αφήσει. Αν δεις επιμέρους περιοχές έχουν ενδιαφέρον και όλο έχει ενδιαφέρον. Δεν θα αλλά μπορεί και να βαρεθείς. Θα τους συστήσω να δούνε κάτι άλλο. Τι? Νηφικά και τούρτες στο παλάτι του το, το, το Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό είναι ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ είναι. Για τα νηφικά και τις τούρτες. Είναι στο Netflix. Είναι στο Netflix, ναι. Μάλιστα. Πρέπει να έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί σκέψω ότι. Σκέψουμε ότι πόσο πολύ ασχολούνται και πόσο εθνική υπόθεση είναι για αυτού. Που όταν παντρεύτηκε η Βασίλισσα Ελισάβετ μετά τον πόλεμο, υπήρχαν τρομερέ ελλείψει αγαθών. Και δεν μπορούσαν να φτιάξουν αυτή την πελώρια πολυόροφη τούρτα αγάμου. Και ήρθε ζάχαρη από τη Νέα Ζηλανδία, βούτυρο από την. Λοιπόν, τότε ένα λαό <laughs> που δέχτηκε αυτό το πράγμα. Τι δέχτηκε, το στείλαν ως δώρο Ακριβώς. για την τούρτα. Λοιπόν, ας μην μας φαίνεται παράξενο Ακριβώς. ότι έχει ταράξει η ιστορία αυτών των δύο και τη χώρα αυτή, αλλά και διεθνώς πλανήτη όλο, Έτσι. Βέβαια βέβαια, 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 Ελπίζω να μην έχει ε, άσχημη κατάληξη. Γιατί... Τι εννοεί άσχημη κατάληξη. Ε, ε ξέρεις, το, 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 hate speech εναντίον τη Μέγκαν ήταν εξαιρετικό. Καλά, επίσης... το hate speech είναι φοβερό. <στά> η αποκάλυψη αυτή για το πόσο λίγοι ήταν οι λογαριασμοί μίσου και πόσου πολλού υποκινούν από κάτω. Ε, ήταν σχεδόν τρομακτικό. Ναι. Πιστεύω ωστόσο ότι εκεί δεν κινδυνεύουν. Ναι, αλλά και το πραγματικό. <στά> το hate speech επίση στην Αμερική. Το, πραγματικό πρόβλημα ότι είναι ε, μαύρη. Ότι είναι αυτό είναι τρομερό. Η φιλή. Ξέρεις Χριστό, εγώ δεν, μέχρι να δω αυτό το ντοκιμαντέρ δεν το είχα αντιληφθεί ακριβώς αυτό. Ίσως επειδή ζούμε σε μια χώρα λευκή ορθόδοξη, δεν το, δεν το κατάλαβα ότι είναι, όπως είπε και η μητέρα, το θέμα είναι η φιλή. Με τη μέγαν. Δεν το κατάλαβα. Ένα λοιπόν που και αυτό με έναν τρόπο αντανακλά τα μεγάλα θέματα Αχα. της εποχής μας. Ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή, πώ να το πω τώρα. Θα έπρεπε να έχουν λυθεί αυτά τα πράγματα. Και αν δεν έχουν λυθεί. Καλά, δεν έχουν λυθεί καθόλου πουθενά. Ναι, πουθενά. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Πουθενά. πουθενά. Ναι, ναι. Ούτε στην Αμερική έχουν λυθεί, ούτε στην Ευρώπη έχουν λυθεί. Δηλαδή, τα τα ζητήματα τη φυλή έχουν λυθεί πουθενά, πουθενά. Και βέβαια, η, η, η βαθιά ταξική κοινωνία τη Αγγλία δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο να το δεχτεί αυτό. Είναι οι μέχρι χθε δούλη του. το ξεχνά αυτό, ναι. οι του. Λοιπόν, είπαμε ότι θέλαμε να πούμε. Τι λε. Νομίζω ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για γυρό μου. Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Είναι απόλαυση κάθε φορά να μιλάω για τέτοια θέματα <laughs> μαζί σου. Όχι τέτοια και, και πιο σοβαρά. Λοιπόν, οπότε ναι, θα κάνουμε και μελλοντικέ κουβέντε. Σε ευχαριστώ, λοιπόν. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Τώρα που έχουν όλοι διακοπέ, σα κάτσουν να το δουν λίγο. Είμαι ο Χρήστος Παρίς και σήμερα μιλήσαμε με την δημοσιογράφο της Life for Europe Zone για την σειρά του Netflix Harry and Meghan. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast της Life of the Review, ακολουθήστε μας στο Spotify, Stable και στο Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Life of. Είναι τα podcast της Life of.